Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι, το ξέρω, καθυστερήσαμε λιγάκι. Αλλά παρόλα αυτά βρεθήκαμε εδώ πέρα, τα καταφέραμε μετά από πολλές προσπάθειες. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας βοήθησαν. Γιατί εντάξει, αν δεν είχαμε και τη βοήθεια των παιδιών εδώ πέρα να μας φτιάξουν το πρόβλημα, δεν θα γινόταν τίποτα. Λοιπόν, σήμερα θα βρίσκομαι εγώ εδώ πέρα. Ο Θάνος, πολλά χαιρετίσματα να του δώσουμε, γιατί θα λείπει από την παρέα μας. Βέβαια θα βρίσκεται εδώ την επόμενη φορά, είχε μια δική του υποχρέωση. Πολλά φιλιά να του δώσουμε. Αλλά μαζί μας είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τη Μαρίνα, μία ακροάτρια. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου Δέσποινα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέραμε πόσο ακροάτρια, πόσο μεγάλη ακροάτρια είσαι στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι πως το είχα πει πάρα πολλές φορές. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό και εμείς εδώ πέρα το Alter Ego πραγματοποιεί τις επιθυμίες των ακροατών μας. Και πάρα πολύ καλά κάνει. Βέβαια. Γι' αυτό και όποιος θέλει να παρευρεθεί εδώ πέρα στο Alter Ego στην εκπομπή μας, μπορεί να στείλει ένα μηνυματάκι στο official page μας Alter Ego ή ακόμη και να μας στείλει ένα προσωπικό mail στο radio@papakiaoelas.org. Λοιπόν, μετά από αυτά τα τεχνικά προβληματάκια που είχαμε, ας πάμε στα θέματά μας. Νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο. Και εγώ έτσι νομίζω, γιατί καθυστερήσαμε αρκετά. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε και πολύ πλούσιο υλικό σήμερα. Έχουμε. Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο έχει απασχολήσει πολύ τα μίντια. Σήμερα συγκεκριμένα, η αλήθεια είναι, Δέσποινα, πως μόλις το διάβασα, έπαθα σοκ. Έπαθα κι εγώ ένα μεγάλο σοκ, έχω να πω, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Βέβαια, δεν μιλάμε για κάτι άλλο πέρα από τον κύριο Μπουτάρη, τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης μας. Είδες τι έγινε, έτσι? Είδα, βέβαια, τι έγινε. Σε μια πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη ο κύριος Μπουτάρης. Τα είπε όλα και βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη συνέντευξη η οποία έγινε σε έναν οίκο ανοχής. Δεν έγινε όπου κι όπου. Νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν πολυπίκυλες. Ναι, και όχι για τίποτα άλλο, επειδή αποκάλυπτε πάρα πολλά για την σεξουαλική του ζωή, γι' αυτό περισσότερο. Εντάξει, δεν έχουμε δει ξανά δήμαρχο να κάνει τέτοιες δηλώσεις σε έναν οίκο ανοχής, ο οποίος κιόλας αποκάλυψε πολλές juicy λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή. Οι οποίες νομίζω ότι δεν ήταν και απαραίτητες να τις μάθουμε. Εντάξει, αφού ένιωσε άνθρωπος έτοιμος να μοιραστεί με τον κόσμο. Αφού το ένιωσε, εντάξει ρε παιδί μου, τι ανέφερε, για πες μου, το είδες λιγάκι? Λοιπόν, λίγο που το μελέτησα τη συνέντευξη του κύριου Μπουτάρη, δεν δίστασε να δηλώσει ότι είναι ερωτευμένος και ότι είναι σε σχέση αυτή την περίοδο. Επίσης αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί φαρμακευτικά βοηθήματα για σεξουαλική διέγερση. Πα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και επίσης δεν δίστασε να πει ότι έχει κάνει βόλτα σε πάρα πολλά μαγαζιά. Μαγαζιά μέσα σε εισαγωγικά. Της περιοχής, ναι. Ναι, θέλει να έχει προσωπική άποψη, να μιλάει στους Θεσσαλονικείς και γενικότερα σε όσους επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη που να πάνε. Θεωρώ λίγο ακραίο το ότι βγήκε και τα είπε όλα αυτά. Εντάξει, αλλά είναι δήμαρχος. Και το σπίτι σου με παίζει σε πλακός. Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Είναι, πάντως έκανε το γύρο των media σήμερα για τα καλά. Το είδα, τηλεόραση, ίντερνετ, παντού δηλαδή παίζει. Είναι πολύ juicy. Και μιλώντας βέβαια και γι' αυτό με τον Μπούτα, με τον Μπουτάρι, Μπούταρι θα έλεγα. Μπούταρι. Τι να πω κι εγώ, η καημένη με αυτά που βλέπω και ακούω από τον Μπουτάρι μας. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πέρα από αυτά που ακούμε για τους οίκους ανοχής, είδαμε και την επική αγγελία. Ναι, είδες, Δέσποινα, πόσο δύσκολες είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις στις μέρες μας. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και ο φίλος μας ο Νίκος δεν δίστασε, αντί για αγγελία έβρισης εργασίας, να βάλει αγγελία έβρισης σχέσης. Εντάξει, το έχουμε δει κάποιος να αναζητάει κάτω μέσω εφημερίδας, περιοδικών ή ίντερνετ. Πρώτη φορά όμως βλέπω εγώ να βάζει κάτι, να φυσοκολλάει κιόλας κάτι. Και δεν είναι τυχαίο ότι το έβαλες μπροστά σε πολυκατάστημα που συχνάζουν οι γυναίκες, έτσι. Βέβαια, και από ό,τι είδα ήταν απέναντι από το γνωστό Ζάρα, έτσι, στη Τσιμισκή επάνω. Και δεν το είδα μόνο εκεί, έχω να σου δηλώσω, και στην Εγνατία επάνω. Γιατί, εντάξει, ήθελε μάλλον να βρει απελπισμένα μια γυναίκα για σχέση. Μάλλον. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να πάρει τηλέφωνο άμεσα. Πώς τον λέγανε αυτόν τον Νίκος? 33, Νίκος. Ψάχνω γυναίκα για σχέση. Έγραψε και το Facebook, έτσι. Φυσικά. Δεν το παρέλειψε αυτό. Πώς θα τον βρουν οι υποψήφιες?
Ναι, έχουμε εδώ έναν Νίκο, λες να είναι αυτός. Λες. Δεν ξέρω, δεν είναι βέβαια 33, αλλά μπορεί να μην αποκαλύπτει την ηλικία του για αυτό το λόγο. Λοιπόν, τώρα εντάξει, βλέπω ότι τα θέματα μας σήμερα είναι πολύ έτσι ερωτικού περιεχομένου. Είναι λίγο κίνκι διάσπινα νομίζω. Δεν ταιριάζει και η μουσική νομίζω πολύ με το περιεχόμενο. Πρέπει να βάλουμε κάτι έτσι πιο ερωτικό. Λες. Γιατί έχεις καμία καλή πρόταση? Δεν ξέρω, έχεις εσύ κάτι? Βλέπω εδώ πέρα. Θα με πιάνει λίγο προετοίμαση. Να μην βάλουμε έτσι. Αυτό θέλω να βάλουμε. Ντουράν, Ντουράν. Ναι. Τα νιάτα σου θυμίζουν έτσι. Εννοείται, γιατί τότε ήμουνα γεννημένη κιόλας. Λοιπόν, μιλώντας για τα ερωτικά αυτά τα θέματα. Έτσι πάρε τη φωνή σου για την ώρα. Μίλησέ μου, Δέσποινα. Γιατί οι ακροατές μας. Είμαι σίγουρη πρέπει να τους ενημερώσουμε για την φωνή αυτή την ωραία που έχεις. Ξέρεις ποιο είναι το όνειρό μου, Δέσποινα? Ποιο είναι το όνειρό σου? Δεν ξέρω αν με ακούει κάποιος. Παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται και έχει σοβαρές προτάσεις για την Μαρίνα, μπορεί να μας στείλει. Βέβαια. Σήμερα η εκπομπή είναι και άκρως ερωτική, οπότε μπορεί να μας στείλει κάποια μηνύματα για την φωνή της Μαρίνας που ενδιαφέρεται. Εντάξει, σταματάω εδώ. Τόση ώρα είμαι σίγουρη ότι θέλεις να πεις για την επόμενη είδηση. Θέλω πάρα πολύ. Βέβαια, κάποιοι δεν ξέρω, δεν μου το επέτρεπαν. Λίγο μου έλεγαν να μην το αναφέρω, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να μην μιλήσω για τον Παπα Χάρλεϊ. Παπα Χάρλεϊ. Του έχω βάλει και παρατσούκλι. Τι έκανε ο Παπα Χάρλεϊ, Δέσποινα? Καλά, δεν είδες τον παπά με τη Χάρλεϊ, Γιώργο Δελικώστα, ο οποίος βρίσκεται σε νέες προσωπικές περιπέτειες. Και η έκκλησή του έχει γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης, έτσι. Νομίζω περιμένει παιδί. Περιμένει εκτός γάμου. Παιδί, ο οποίος είναι καρπός αγάπης. Τονίζει και όλος ότι είναι καρπός αγάπης. Αυτό δεν έχει να πει κάτι όταν είσαι ιερέας, νομίζω. Ναι, αλλά εντάξει, τι να κάνω. Ο άνθρωπος αγάπησε. Αγάπησε, τι Μαρίνα. Όχι μόνο τη γυναίκα του και τη Χάρλεϊ. Η γυναίκα του, ναι, και τη Χάρλεϊ, με την οποία Χάρλεϊ έχω να πω ότι βγαίνει χωρίς τα ράσα. Το άκουσε και αυτό. Καλά, σκέψου λίγο να δεις έναν παπά στην παραλιακή με ράσα πάνω σε μια Χάρλεϊ. Ναι, εντάξει, δεν θα μ' άρεσε σαν εικόνα και αυτό, αλλά εντάξει, οκ. Δεν το συνεχίζω. Πώς το πήρε η Εκκλησία, νομίζεις, όλο αυτό? Όχι πολύ καλά. Βέβαια, διάβασα κάποια σχόλια που έκαναν και έλεγαν ότι τον θεωρούν κάτι πολύ, έτσι, είναι πολύ καλό και για την νεολαία παπά, ρε παιδί μου. Το θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ, έτσι, νέος. Πάει με την νεολαία μαζί. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές, νομίζω. Ναι, κάποιοι το θεωρούν ότι είναι καταραμένος, βέβαια. Και ότι θέλουν να τον εξορκίσουν. Γιατί ζητάει άδεια για να παντρευτεί δεύτερη φορά. Η γυναίκα του, βέβαια, τον εγκατέλειψε. Πρώτη. Πρώτη. Λογικά, μα είχε εξουσιακή σχέση. Λίγο έπαιζε το ματάκι του. Λίγο, μάλλον. Λίγο. Εντάξει, τι κάνουμε. Άντρες. Αυτός. Λοιπόν, και έτσι πρώτο πάμε και στο δελτίο ειδήσεών μας, να πούμε και κάτι τελευταίο, μία έρευνα έτσι. Να πούμε μία έρευνα. Μία έρευνα έτσι, την οποία ξέρω πως ήθελες πολύ να την πεις. Ναι, ήθελα, η αλήθεια έτσι, είναι. Έτσι λίγο ταυτίζεσαι. Με σοκάρισε. Δεν ταυτίζομαι. Δεν ταυτίζεσαι. Νομίζω, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα γυναικών που ταυτίζεται και αντρών φυσικά. Δεν ξέρω αν ξέρουν οι φίλοι ακροατές ότι η μυρωδιά του συντρόφου μας μπορεί να μας κάνει αλκοολικούς, Δέσποινα. Αλήθεια λες? Ναι. Α, έτσι εξηγούνται όλα για κάποιους. Και μάλιστα η έρευνα λέει ότι όσο πιο ευχάριστα μυρίζει ένας άνδρας, τόσο καλύτερα μπορεί να εξελιχθεί ένα ραντεβού. Αχα. Πού να το υπολογίζεις κάτι τέτοιο? Άσε ψωδηγή να πιεις και λίγο παραπάνω. Για να πάει καλά το ραντεβού. Πω, ρε παιδί μου, και αν έχεις και αυτοκίνητο κιόλας, εκεί σε καταστρέφει. Εντάξει, τώρα να σε βγάλει ραντεβού και να είσαι με το αμάξι. Ποτέ δεν ξέρεις τα ευτράπελα των ραντεβού. Εντάξει. Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Και συμμετείχαν ηλικίες 29 έως 31, νεότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ναι, οι άνθρωποι, ναι, που σημαίνει ότι είναι σε έξαρση αυτό το θέμα. Φυσικά. Εντάξει, λες γι' αυτό να πίνουν κάποιοι και κάποιες περισσότερο. Α, δεν ξέρω. Ονόματα δεν λέμε, το γέννης δεν φύγουμε. Όχι βέβαια, μάλλον. Μπορεί να παίζει το ρόλο του και αυτό. Μπορεί, καθόλου περίεργο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ακόμη περισσότερες ειδήσεις σε λιγάκι.
επανήλθαμε και πάλι μαζί σας, μαζί με τη Μαρίνα. Είμαστε εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες αφιερώσεις, νομίζω, πως ήρθε η στιγμή και νομίζω η ότι οι ακροατές μας περιμένουν πάρα πολύ ώρα. Μας στέλνουν πολλά μηνύματα. Ναι, μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, αλλά να στείλουμε ιδιαίτερα χαιρετίσματα στους φίλους μας στην Κρήτη, ναι, που μας ακούνε. Ναι, πολλά στους φίλους στην Κρήτη. Στα κοπέλια. Στις φίλες μας που έχουν μαζευτεί γκρουπάκι και μας ακούνε. Πολλά φιλιά και σε αυτές. Και φυσικά στη φανατική ακροάτρια. Στη φανατική μας ακροάτρια. Ναι, την Γλυκερία. Χωρίς αυτή δεν γινόταν τίποτα. Και τη Δέσποινα που μας ακούει και αυτή, μας έστειλε και μήνυμα. Και τώρα συνεχίζοντας με αυτό το A Wider Shade of Pale, Procol Harum. Δεν είναι πολύ ωραίο έτσι. Πολύ. Μας πηγαίνει στο επόμενο θέμα πάλι, γιατί είναι λίγο έτσι ερωτικό και επειδή ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Εννοείται. Δεν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε φυσικά το αγαπημένο μας φαγητό. Εννοείται. Όπου το φαγητό της Θεσσαλονίκης έχει μπει μια πολύ σημαντική διάκριση. Μεγάλη διάκριση, έτσι. Στο National Geographic Food μπήκε. Καλά, τώρα δέσουμε κακά τα ψέματα. Έχουμε εξαιρετικό φαγητό στην πόλη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο φαγητό και δεν είναι αδίκως δηλαδή στο πρώτο τεύχος του National Geographic Food, το οποίο εκδίδεται στη Μεγάλη Βρετανία και φιλοξενεί μάλιστα ολοσέλιδη καταχώρηση του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης με χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα από την κουζίνα της πόλης. Δηλαδή, εντάξει, δεν το πίστευα ότι πότε θα γινόταν αυτό, αλλά παρόλα αυτά η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η κυρία Βούλα Πατουλίδου, κατάφερε και μας έβαλε μέσα στο τεύχος, έτσι. Και μπράβο της. Και αξίζει ένα μεγάλο συγχαρητήριο να δώσουμε σε όλους αυτούς που προσπαθούν να φέρουν καλό φαγητό στους καταναλωτές. Εννοείται, εντάξει, δεν έχουμε και άσχημο φαγητό κιόλας. Και έτσι λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι γυναικείο. Να πάμε σε κάτι γυναικείο, λες. Στα γυναικεία έτσι τα θέματα, με τα Όσκαρ. Α, με τα Όσκαρ. Σήμερα που είμαστε δύο γυναίκες εδώ πέρα, πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν γίνεται αυτό να μην το αναφέρουμε. Που συνέβη στα Όσκαρ κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο φέτος. Πάρα πολύ. Το οποίο δίνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για τη σεξουαλική κακοποίηση. Και μάλιστα ήταν όλες στα μαύρα. Στα μαύρα. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Ναι. Εντάξει, ωραία ήταν. Αξίζει να σημειωθεί και να πούμε στους ακροατές, Δέσποινα, ότι πέρσι είχαν γίνει 50 κατηγορίες που ενέπλεκε τουλάχιστον 50 άντρες σε σκάνδαλα σεξουαλικών παρενοχλήσεων και ακόμα και βιασμών. Δεν είδαμε και λίγα πράγματα. Είδε τον τελευταίο καιρό πολύ συχνά αναφερόταν κάτι για σεξουαλική παρενόχληση από σκηνοθέτες. Ακόμη και γενικότερα, έτσι, στην καθημερινότητα, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, ακούγαμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά και είναι. Δεν μπορεί να το περάσει κανείς. Βέβαια, είχαμε και μια πάρα πολύ ωραία ομιλία, δεν ξέρω αν την είδε. Ναι, την είδα και νομίζω ότι σ' άρρωσε. Εξαιρετική ομιλία. Ναι, και ήταν στα Όσκαρ η οποία, εντάξει, μας έβαλε σε πολλές σκέψεις. Γιατί αρχίζουν και σκέφτονται όλοι ότι η Όπρα μπορεί να είναι κιόλας πρόεδρος των ΗΠΑ με αυτά που λέει και με τον τρόπο που τα λέει κιόλας. Δηλαδή όλοι έμειναν έκπληκτοι με αυτά που είπε η Όπρα. Ναι. Μίλησε για την κακοποίηση. Και μάλιστα και για τη μητέρα της που είχε πέσει και αυτή θύμα. Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Δεν δίστασε να το δηλώσει μάλιστα αυτό το συγκεκριμένο συμβάν που συνέβη και στην οικογένειά της. Και την θέλουν πρόεδρο στη ΣΥΠΑ. Γιατί είναι μαγική ομιλία. Μια γυναίκα με πυγμή. Είναι μια. Ναι, είναι, και μάλιστα λένε ότι ως επιχειρηματίας των Μίντια, γιατί εντάξει, είναι μια πολύ λαμπρή παρουσιάστρια. Ναι, εννοείται. Έχει πολλά χρόνια προϋπηρεσίας ως παρουσιάστρια. Λένε ότι θα είναι και υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ του 2020. Λες να φάει τη θέση του Τραμπ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να φάει τη θέση του Τραμπ. Και εγώ θα ήθελα και νομίζω και πως όλοι θα το ήθελαν αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί δεν συμπαθεί κανείς τον Τραμπ. Εντάξει, τώρα λογικό μου φαίνεται. Καθόλου παράξενο. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί άραγε. Και βγήκαν όλοι από το Hollywood και την υποστήριζαν κιόλας. Φυσικά. Εντάξει, η Όπρα ήταν και παλιά, από πολύ παλιά, παρόλο που δεν έχει μια έτσι, πολιτική εμπειρία. Παρόλα αυτά ήταν πάντοτε στο πλευρό του Ομπάμα. Έγινε και γνωστή από το talk show. Έγινε και γνωστή από το talk show, εννοείται. Και φυσικά
ήταν πολλές φορές στο πλευρό και συμπαραστεκόταν στον Μπάρακ Ομπάμα, έτσι, όταν έδινε τη δική του μάχη για το Λευκό Οίκο. Και πάνω από 30.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε γήπεδο του Μισισίπι για να ακούσουν, να τους εξηγεί γιατί ο Ομπάμα ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για την Αμερικάνικη Προεδρία. Είναι κάτι παρελθοντικά βέβαια αυτά πράγματα, τα οποία βέβαια μας βάζουν σε σκέψεις. Και νομίζω πως είναι η ώρα να έρθει κάποιος καινούριος σε αυτή τη θέση. Έτσι νομίζω κι εγώ. Και εγώ έτσι νομίζω. Και τώρα, μια που μιλάμε έτσι για πολιτική. Τώρα, εγώ σε αυτό το άρθρο Δέσποινα δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Ούτε εγώ ξέρω. Άφωνοι έμειναν οι δημοσιογράφοι, άφωνοι μένουμε κι εμείς. Άφωνοι θα μείνουν και οι ακροατές μας. Ναι, εννοείται. Λες να το εφαρμόσουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λες να δούμε καμιά φορά του Τσίπρα έτσι. Να κάνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, είδε ο Τέλεν, ω πρωθυπουργό μιλάμε έτσι, για αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίο άφησε σύξιου του δημοσιογράφου. Τους είπε να θέσουν ερωτήσεις. Στο χάρτη του ομοίωμάτου. Δεν ήθελε να μιλήσει, δεν ήθελε να δηλώσει κάτι. Είναι το λεγόμενο δεν ξέρω, δεν απαντώ αυτό. Οπότε ναι, απαντήστε στο χαρτί. Πραγματικά και ο Τσίπρας φαντάζεσαι. Είναι το, θα είναι το αγαπημένο του χάρτινο ομοίωμα αυτό. Ναι. Σκέψου να έχει και αγγλικούς. Να πρέπει να μιλήσει και αγγλικά. Τότε θα δίνει το χάρτινο μείωμα. Τότε θα το δίνει σίγουρα. Και θα χαρούμε και εμείς για αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορώ να ακούω άλλο τα αγγλικά. Νομίζω θα απαντήσει, θα έσπινε πιο καλά το χάρτινο μείωμα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει. Η κατάσταση είναι για γέλια. Φαντάζομαι τώρα να γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε να ακούσουμε James Sometimes και επανερχόμαστε ξανά μαζί. Λοιπόν, Μαρίνα, σου βρήκα τον κατάλληλο άντρα. Α, για πες. Λοιπόν, έχω έναν υποψήφιο, έτσι, τον 82χρονο Αλέν Ντελόν. Όπω Δέσποινα. Σου αρέσει η ιδέα? Γιατί τι είπε και μου το λες έτσι? Είναι πολύ γόης, είναι πάρα πολύ γόης. Εντάξει, στα νιάτα του ήτανε. Ήταν στα νιάτα του, αλλά πιστεύει ότι και τώρα είναι. Βασικά έτσι, έτσι ισχυρίζεται. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή του σήμερα. Και απαντάει ότι δεν την έχει βρει, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχει κιόλας υποψήφιες γυναίκες δίπλα του. Ήταν περίεργο. Δεν προλαβαίνεις, να ξέρεις. Ναι, εντάξει, 82 χρονών. Ναι, αλλά είναι 10 οι υποψήφιες. Δεν είναι μία, δεν είναι 10. Δύο, είναι 10. Βεβαίως. Και συγκεκριμένα λέει ότι επί του παρόντος, συγγνώμη, καμία δεν του ταιριάζει για το τέλος της ζωής του. Είναι ευκαιρία σου, να ξέρεις. Λες να το ξανασκεφτώ, να πάω στη Γαλλία. Ξανασκέψου το. Θα μπορούσε να παντρευτεί κιόλας μια γυναίκα, αν ήταν έτοιμη να τον συντροφεύσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Γιατί έχει πολύ μεγάλο τέλος. Πόσα χρόνια του έχουν μείνει ακόμα? Μπορεί να ζήσει μέχρι τα 100 άνθρωπο ζωή να έχει. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Είναι η ευκαιρία σου πάντως. Θα το ξανασκεφτώ. Σκέψου το. Αλλά τώρα εκτός και αν δεν θέλεις κάποιο δρόμο και θες να κάνεις κάποιο έτσι. Ξέρεις τι. Θέλω ένα ταξίδι. Θες ένα ταξίδι. Να σου πω την αλήθεια. Τους βαρέθηκες όλους. Τα βαρέθηκα. Είσαι τι λες, δεν θέλεις ένα ταξίδι? Θα ήθελα ένα ταξίδι, έχεις να μου προτείνεις κάτι? Έχω να σου πω ότι μία έρευνα έδειξε τους 20 καλύτερους χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Άντε, για πες. Ναι. Είναι μέσα φυσικά το Πήλιο, η Αράχοβα, το Καρπενήσι. Εντάξει, δεν γίνεται, αυτά είναι υπέροχα μέρη. Τα Ζαγοραγόρια. Πω, απίστευτο. Λίμνη Πλαστήρα, η Ελάτη. Πού με πηγαίνεις τώρα? Κλείνω μάτια και ταξιδεύω. Στην Καστοριά, να σε πάω? Να με πας. Να σε πάω. Πολύ μ' αρέσει εκεί. Τα πανέμορφα Γιάννενα, που ξέρεις πόσο τα αγαπώ. Εντάξει, αγαπάμε Γιάννενα. Φιλιά πολλά σε αυτούς που μας ακούνε από τα Γιάννενα και όλα, γιατί άμα μας ακούνε. Ναι. Και τα χιονοδρομικά φυσικά που έχουμε σε όλη τη χώρα. Φύγε για τα χιονοδρομικά, πλάκα κάνω. Τα χιονοδρομικά μας που νομίζω ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να γεμίζουν κόσμο. Καλά, ήδη είδα πάρα πολλούς ανθρώπους που τα επισκέπτονται. Άλλωστε, εσύ κάνεις σκι, Δέσποινα? Εγώ και το σκι έχουμε μια μεγάλη σχέση. Είμαι σίγουρη. Εγώ μόνο στο τηλεφερίκ πηγαίνω γιατί. Και δεν μπορώ το κρύο, όχι ότι δεν γνωρίζω, κατάλαβες. Είναι άλλο. Εντάξει, τώρα ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, πες μου. Το αγαπημένο μου τραγούδι. Ποιο είναι? Το Βρεμελαχνάκι. Το Βρεμελαχνάκι. Ναι. Το οποίο το ακούσαμε σε μια παραλλαγή διασκευή του Μάκη Χριστοδουλόπουλου που το διασκεύασαν οι Ιάπωνες.
που αγαπούν πολύ την βαλκανική μουσική και είναι ήδη viral το βίντεο του στο διαδίκτυο. Το άκουσες φαντάζομαι, έτσι? Δεν γινόταν να μην το ακούσω. Νομίζω όλοι το άκουσαν και το λένε πάρα πολύ πιο ωραία. Είναι πιο μοντέρνο το στυλ τους. Σου άρεσε εσένα? Κάνανε και άλλες διασκευές και άλλα τραγούδια. Κι άλλα, ναι. Κάνανε πολλά τραγούδια γενικώς της Ελλάδας, γιατί δεν ξέρω, μάλλον αγαπάνε πολύ την Ελλάδα και έκαναν κάποιες διασκευές. Κάνανε και το Μαρία με τα κίτρινα. Νομίζω και αυτό έκαναν κιόλας. Και εντάξει, θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε ότι διέπρεψαν αυτό το τραγούδι, γιατί και έγιναν viral και πήρανε και φήμη μεγάλη, γιατί σου λέει ποιος Ιάπωνας ξέρει να μιλάει ελληνικά. Βέβαια. Πέρα από κάτι ήταν στο ελληνικό τραγούδι, να ξέρεις. Εμείς μόνο δεν το βλέπουμε. Με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να πας να κάνεις καριέρα μαζί τους. Λες. Είναι και μια ακόμη ευκαιρία που σου δίνεται και δεν τη βλέπεις. Θα το σκεφτώ. Σκέψου το. Μου έχεις πει να πάω στη Γαλλία με τον Αλέν Ντελόν. Μου έχεις πει να πάω στην Ιαπωνία να γίνω μέλος του συγκροτήματος. Να, και σου είπαν πας και ένα ταξίδι άμα θέλεις. Και να πάω και ένα ταξίδι. Πάνε και ένα ταξίδι. Αφού θα πας, που θα πας μέχρι την Ιαπωνία, να μην πας και ένα άλλο ταξιδάκι. Τώρα ξέρεις, εγώ θα πάω άλλο ταξίδι. Τι ταξίδι θα πας? Α, δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Μυστικό είναι. Κάποιες φίλες ακροάτριες ξέρουν. Είναι μυστικό. Είναι μυστικό. Θα με πας και εμένα. Θέλεις? Δεν ξέρω, άμα είναι κάτι καλό. Ναι, αλλά θα αφήσεις τους ακροατές σου. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να το κάνεις. Αν φύγεις τέτοια μέρα, εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω μαζί σου. Θα λείπω, μωρέ, θα λείπω. Δεν γίνει. Α, ναι. Εντάξει, τότε. Ξεκινάει και το Survivor, Δέσποινα. Δεν ξέρω αν το είδες. Το είδα. Το είδα και δεν γίνεται και να μην το αναφέρουμε κιόλας συνέχεια, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με αυτό το Survivor. Το ένας βλέπω μπαίνει, παντού. Ένας βγαίνει. Ακυρώνεται. Ξαναμπαίνει, ξανακυρώνεται. Δεν ξέρω γιατί. Είχα δει και την Πινελόπη, την Αναστασοπούλου, εκείνη που έπαιζε. Αχ, αυτό δεν το άκουσα. Ναι, την είχα δει και αυτή ότι πρόκειται να είναι μέσα στα υποψήφιους για τους Survivor, για τους διασύμους. Ναι. Αλλά και η Τούνη θα είναι. Και η Τούνη θα είναι, μάλλον. Κάτι είδα, έτσι γυμνάζεται πολύ, γι' αυτό είχα χαθεί το τελευταίο καιρό. Δεν τη βλέπω πολύ έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσει εκεί πέρα. Ούτε εγώ ξέρω. Είναι όπως αρέσει εσένα το κάμπινγκ. Ναι. Έτσι θα είναι και η Τούνη στο Survivor. Δεν με δίνεις έτσι απλά στους ακροατές μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κάμπινγκ. Το ξέρουν όλοι οι ακροατές αυτό. Βέβαια, είμαι σίγουρη γι' αυτό και εντάξει, δεν πρέπει να με δίνεις έτσι στεγνά. Με συγχωρείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, Μαρίνα, να τερματίσουμε. Να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές. Και να αποχαιρετήσουμε, ναι. Θέλεις να κάνεις καμιά αφιέρωση τελευταία στιγμή? Θέλω να σου πω ότι έχω μία φίλη που με ακούει αυτή τη στιγμή. Ναι. Η φίλη μου η Μαρία. Η οποία μου λέει να βάλουμε αργυρό. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς καταρχήν. Και κατά δεύτερον, λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Θα το βάλουμε κάποια άλλη μέρα από κοντά όταν θα σε δω. Πρέπει να υποσχεθείς ότι θα κάνεις κάποια στιγμή μία εκπομπή με ερωτικά τραγούδια. Αυτό είναι ούτως ή άλλως μέσα στο πρόγραμμα, αλλά με ελληνικά δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Να ξέρει η Μαρία. Μαρία. Εντάξει, και με ξένα δεν μας πειράζει. Με ξένα, εντάξει. Μπορεί να βάλεις και ένα βρεμελαχρινάκι εκεί πέρα και να το γυρίσεις λίγο. Κοίταξε, ούτως ή άλλως έχει και λίγο ξένο μέσα το βρεμελαχρινάκι των Ιαπώνων, οπότε εντάξει. Ταιριάζει λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Δέσποινα, θέλω να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ που με κάλεσες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην παρέα μας. Πάρα πολύ ωραία. Το ελπίζω και εγώ αυτό και ελπίζω και οι ακροατές μας να πέρασαν ωραία μαζί μας. Ελπίζω να μην ξαναφωνάξεις. Εννοείται αυτό, εννοείται και θα είναι και ο Θάνος εδώ πέρα όταν θα σε φωνάξουμε. Τέλεια. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να δώσουμε πολλά φιλιά Παρασκευή σήμερα, να περάσετε υπέροχα, καλό ό,τι και να κάνετε. Καλό απόγευμα σε όλους. Και καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο εννοείται. Φυσικά. Να περάσετε τέλεια με όποια παρέα και αν βρίσκεστε. Φιλιά πολλά. Γεια σας.